Τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο Ειδικέ Μορφέ Τουρισμού και Διατάξει για την Τουριστική Ανάπτυξη πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή και θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστου χώρου. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα επέκταση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο για να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστου χώρου, όπω αναφέρεται στην τροπολογία που κατατίθεται από τον Υπουργό Εστερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως 31 Δεκεμβρίου του 2020 και στόχο της κυβέρνησης αποτελεί ο περιορισμός των επιπτώσεων του ιού στα καταστήματα εστίασης. Θέσαμε υπόψη της Επιτροπής να εξετάσει και το ζήτημα σήμερα, εάν μπορεί και η εστίαση να έρθει μια εβδομάδα ενωρίτερα. Δηλαδή αντί για την 1η Ιουνίου να ανοίξει η εστίαση στις 25 Μαΐου. Η δυναμικότητα μειώνεται με τις δικέ τουλάχιστον στο δικό μου χώρο μειώνεται πάνω από το γύρω στο ένα έκτο. Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα επέκτασης άτελος έως και 100% του κοινόχρηστου χώρου με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της ακόλυτης διέλευσης των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και στα Χανιά και εμείς το ξέρουμε σε όλη την Ελλάδα, το 30% δεν θα ανοίξει καθόλου. Και δεν ξέρουμε αν ανοίξουν όλα τα μαγαζιά της εστίασης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους με προϋποθέσεις να πεζοδρομούν για ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα συγκεκριμένους δρόμους προκειμένου να δώσουν περισσότερο χώρο σε καταστήματα εστίασης ή να δημιουργούν διαδρόμους κίνησης πεζών, ποδηλάτων ή διαδρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις παραβάσεων όπως η αυθαίρετη κατάληψη διαδρομους κινησης πεζων ποδηλατων η διαδρομους υπιας κυκλοφοριας σε χώρου Επιβάλλονται πρόστιμα ίσα με το τέλο του χώρου τη παράνομη χρήση και σε περίπτωση υποτροπή έω και τρίμηνη αφαίρεση τη άδεια του καταστήματο. Και πριν ακόμα από τα χρονοδιαγράμματα, η Οικονομική μα Υπηρεσία και ο Αρμόδιο έχουμε διευθετήσει τι διαδικασίε. Απλά εκρεμούν κάποιε τελικέ αποφάσει και εξειδικευμένε κατευθύνσει από το Υπουργείο. Θα είναι πολύ λιγότερα τα τραπέζια, θα υπάρχουν αποστάσει. Θα υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο και εμεί, σαν επιχείρηση, θα το τηρήσουμε. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε πολύ διαφορετικά του χώρου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Στι πλατείε, η παραχώρηση χώρου γίνεται κατ' εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων, ενώ σε οδού η παραχώρηση χρήση εγκρίνεται μετά από γνωμοδότηση τη αρμόδια αστυνομική αρχή και αφορά το τμήμα μπροστά από τα καταστήματα. Για του υπόλοιπου κοινόχρηστου χώρου ισχύουν επίση οι ανάλογε διατάξει. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη ωστόσο μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώ και η εγκατάσταση ηχείων στον χώρο που παραχωρείται. Για τη χορήγηση τη άδεια χρήση πρόσθετου χώρου λαμβάνεται υπόψη κυρίω η ανεμπόδιστη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώ και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία. Κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και κινητών κατασκευών σκίαση, πρέπει να εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερη διέλευση πεζών τουλάχιστον 1 μέτρου και 50 εκατοστών. Δεν επιτρέπεται ωστόσο ο παραχωρημένο επιπρόσθετο χώρο που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει κατασκευασμένο οδηγό όδευση τυφλών στα πεζοδρόμια.